ενημέρωσης. Από ό,τι γνωρίζετε εσείς, γνωρίζω και εγώ, ότι μετά τα κανάλια Εθνικής Ευέλικτης θα ακολουθήσουν για αξιολόγηση των αδειών σε επίπεδο περιφέρειας. Μέχρι εκεί. Τώρα για το τι συνέβη με τις εθνικές άδειες, νομίζω υπήρξαν μελέτες επί του θέματος. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά το πώς λειτουργεί η αγορά και πώς λειτουργήσε όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Έπρεπε να μπει μια τάξη στην αταξία. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι αριθμητικό το θέμα, είναι θέμα καθαρά ποιοτικό και πόσα μπορεί η αγορά κανάλια να σηκώσει για να είναι και βιώσιμο. Διότι όταν ένα κανάλι δεν είναι βιώσιμο, αρχίζουν και τα προβλήματα πρωτίστως για τους εργαζόμενους, αλλά και πολλές φορές για την ίδια τη ιδεολογία και τη λειτουργία των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Έχουμε ένα πρώτο θετικό βήμα. Πέρα από τα έσοδα που παίρνει το κράτος, μπαίνει μια τάξη. Εδώ είμαστε, να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση, να την αξιολογήσουν πρωτίστως οι πολίτες που είναι και οι τελειοθεατές και αυτοί ουσιαστικά στηρίζουν άμεσα και δίνουν δυναμική στα μέσα και μπορεί η κυβέρνηση να επανέλθει να δει από εκεί και μετά τι άλλο μπορεί να γίνει. Ακούγεται ότι θα υπάρξουν και θεματικές άδειες. Αλλά σε πρώτη φάση, 4 κανάλια γενικού ενδιαφέροντος σε μια χώρα των 10-11 εκατομμυρίων, από ό,τι γνωρίζουμε και στη λογική της βιωσιμότητας και στην κρίση που διανύουμε, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και με ποιότητα, αλλά πολύ περισσότερο να έχουν θέσεις εργασίας, πραγματικές θέσεις εργασίας, που αυτό είναι και το ζητούμενο για εμάς, που είμαστε εργαζόμενοι αυτού του χώρου, αλλά και για τους πολίτες που πρέπει να βλέπουν ένα τηλεοπτικό προϊόν όπως αξίζει και τους αρμόδιους.